Ακούτε τα podcast του 902.gr. Θα μπορούσε το θέμα μας σήμερα να απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού. Αφορά την ανάγνωση και την κατανόηση κειμένου. Όμως είναι αλήθεια ότι θα το υποβαθμίζαμε πάρα πολύ ως πρόβλημα αν το θεωρούσαμε ένα θέμα κατανόησης. Είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο και κυρίως πολύ πιο επικίνδυνο. Αφορμή για το σημερινό μας επεισόδιο είναι οι τοποθετήσεις των συμμάχων της χώρας γύρω από την όλο και πιο αυξημένη προκλητικότητα της κυβέρνησης και της άρχουσας τάξης της Τουρκίας. Το πώς δηλαδή αυτές οι τοποθετήσεις παρουσιάζονται στην Ελλάδα από την κυβέρνηση, το ΣΥΡΙΖΑ και προφανώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Στις 30 Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέντες, κατέθεσε τροπολογία στον αμυντικό προϋπολογισμό της Γερουσίας, με την οποία βάζει όρους στην πώληση F-16 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία. Η είδηση, την ξέρετε, την έχετε διαβάσει όλοι, σπινάρει γρήγορα σε όλα τα μέσα κάτω από έναν σχεδόν ίδιο τίτλο. Ο τίτλος αναφέρει: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, νέο μπλόκο Μενέντες με τροπολογία για τα τουρκικά F-16. Και συμπληρώνεται με έναν υπότιτλο που λέει: Να μην τα χρησιμοποιεί η Τουρκία κατά της Ελλάδας. Οι περισσότερες ιστοσελίδες συνόδευαν τον τίτλο με το κείμενο της τροπολογίας, το οποίο βέβαια για όποιον κάνει τον κόπο να το διαβάσει, αδειάζει τους τίτλους που επέλεξαν τα συγκεκριμένα μέσα και προφανώς αδειάζει και το σκοπό τέτοιων δημοσιευμάτων. Γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο. Για να δούμε λοιπόν, ας παρατηρήσουμε λίγο καλύτερα κάποια ενδιαφέροντα δεδομένα σχετικά με το κείμενο της τροπολογίας. Διαβάζουμε επί λέξη. Ανοίγουν εισαγωγικά. Ο πρόεδρος δεν μπορεί να πουλήσει ή να εγκρίνει άδεια για την εξαγωγή νέων αεροσκαφών F-16 ή τεχνολογία αναβάθμισης ή κίτεξ συγχρονισμού F-16 στην κυβέρνηση της Τουρκίας ή σε οποιονδήποτε οργανισμό ή όργανο της Τουρκίας, εκτός και αν ο πρόεδρος πιστοποιήσει. Και εδώ αρχίζουν κάποια πολύ ενδιαφέροντα δεδομένα. Πρώτον, ότι μια τέτοια μεταφορά είναι προς το εθνικό συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεύτερον, αυτή η πιστοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή των συγκεκριμένων μέτρων που έχουν ληφθεί για να διασφαλιστεί ότι τέτοια F-16 δεν θα χρησιμοποιηθούν από την Τουρκία για τις επαναλαμβανόμενες μη εξουσιοδοτημένες υπερπτήσεις πάνω από την Ελλάδα. Εδώ τελειώνει η τροπολογία, η οποία με απλά λόγια τι λέει, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να πουλήσουν F-16 στην Τουρκία αν κριθεί ότι μια τέτοια μεταφορά είναι προς το εθνικό συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο καθένας μπορεί να θέσει το ερώτημα. Σε μια περίοδο που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ θέλουν να διατηρήσουν την Τουρκία στην λεγόμενη Δύση, γιατί να μην είναι προς το συμφέρον τους να πουλήσουν F-16 στην Τουρκία? Φανταζόμαστε ότι όποιος βάζει αυτό το ερώτημα δεν διεκδικεί και Πούλιτζερ. Κυρίως όμως μπορεί να θέσει ερώτημα ως προς τη δεύτερη προϋπόθεση που θέτει η τροπολογία. Από πού και ως πού αυτό που αναφέρει η τροπολογία σημαίνει αυτό που λένε οι τίτλοι των μέσων μαζικής ενημέρωσης? Η τροπολογία αναφέρεται στις υπερπτήσεις της Τουρκίας πάνω από την ελληνική επικράτεια. Ωραία. Μάλιστα, τις διαχωρίζει και αναφέρεται στις μη εξουσιοδοτημένες υπερπτήσεις, γιατί προφανώς για τις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν και οι εξουσιοδοτημένες υπερπτήσεις, και είναι αυτές που γίνονται με το καπέλο του ΝΑΤΟ. Δεν θα ασχοληθούμε με το ποιος θα ελέγξει την Τουρκία στο αν συγκεκριμένα F-16 πραγματοποιούν υπερπτήσεις ή όχι. Όμως, πέρα από τις υπερπτήσεις, και για να μην ξεχνιόμαστε, το Μάιο έφτασαν μέχρι την Αλεξανδρούπολη τα τουρκικά μαχητικά, η Τουρκία καθημερινά πραγματοποιεί δεκάδες παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, καθώς και παραβάσεις. Οι διατυπώσεις της τροπολογίας, λοιπόν, που μόνο τυχαίες δεν μπορούν να θεωρηθούν σε κοντζάμ τροπολογία στη γερουσία των ΗΠΑ, αφήνουν πολύ απλά πόρτες και παράθυρα ανοιχτά για τις τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο και τις ανάλογες διευθετήσεις. Και αυτό γιατί με τον όρο υπερπτήσεις πάνω από την Ελλάδα, όπως λέει η τροπολογία, επί της ουσίας γίνεται λόγος για παραβιάσεις της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας που αφορούν πτήσεις πάνω από ελληνικό έδαφος και όχι την παραβίαση του ελληνικού εναέριου χώρου. Και πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει αυτό, εφόσον είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες που δεν αναγνωρίζουν καν το εύρος του ελληνικού εναέριου χώρου? Για να θυμόμαστε, μόλις το 2020, το State Department σε έκθεσή του προς το Αμερικάνικο Κογκρέσο διευκρίνιζε πως δεν είναι σε θέση να δώσει μια λίστα με τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Ελλάδας, εξηγώντας επί λέξη πως ανοίγουν ξανά εισαγωγικά. Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν την ίδια άποψη για την έκταση του ελληνικού εναέριου χώρου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν εναέριο χώρο όσο και τα χωρικά ύδατα, δηλαδή 6 ναυτικά μίλια, ενώ η Ελλάδα διεκδικεί εναέριο χώρο που επεκτείνεται έως και 10 ναυτικά μίλια. Έλεγε μάλιστα τότε η έκθεση
ότι ακόμα και αυτά τα 6 ναυτικά μίλια του ελληνικού εναέριου χώρου στο Αιγαίο δεν είναι σίγουρα, αφού αντίστοιχα για τα χωρικά ύδατα έλεγαν ότι η χώρα και οι γείτονές της δεν έχουν συμφωνήσει σε συνοριακή οριοθέτηση σε εκείνες τις περιοχές όπου αλληλοεπικαλύπτονται τα νόμιμα θαλάσσια δικαιώματά τους. Και όλα αυτά βέβαια συνοδεύονταν από την παρότρινση, τη γνωστή παρότρινση, Ελλάδα και Τουρκία να επιλύσουν τα εκρεμή διμερή ζητήματα. Μετά από όλα αυτά τι λέτε? Μπήκε ως όρος να μην χρησιμοποιεί τα F-16 η Τουρκία κατά της Ελλάδας, όπως μας ενημέρωναν τα παπαγαλάκια του ΝΑΤΟ, ή όχι? Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κάνουν πλάτες στις απαράδεκτες διεκδικήσεις της Τουρκίας, ναι ή όχι? Η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα του νατοϊκού τόξου που έχουν αναγορεύσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ σε προστάτες της ασφάλειας του ελληνικού λαού έχουν δίκιο ή όχι? Τελικά φαίνεται πως δεν είναι απλά ένα θέμα κατανόησης κειμένου. Είναι μία ακόμα επιχείρηση ενταγμένη στο νατοϊκό παροξισμό της περίοδου που θα ήταν αστεία, αλλά σήμερα γίνεται τρομακτικά επικίνδυνη για τον ελληνικό λαό.